Πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο την Άντζελα Γερέκο, η οποία μιλάει με δάκρυα στα μάτια για τον Τόλι Βοσκόπουλο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει η ίδια και πώς μοιράζεται για όλους, με όλους εμάς τη συγκίνησή της αυτή με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Για να δούμε. Καλησπέρα σας. Για άλλη μια σεζόν, το ενώπιο θα είναι φέτος κοντά σας. Και ξεκινούμε τη φετινή μας διαδρομή με μια σημαντική κυρία του ελληνικού θεάτρου, αλλά και της πολιτικής. Συγκινήθηκες κιόλας, Άντζελα. Την κυρία Άντζελα Γερέκου. Καλώς όρισες, Άντζελα. Μου επιτρέπεις να σου μιλήσω στον Ενικό μετά από τόσα χρόνια. Μετά από τέτοια σχέση και τέτοια διαδρομή και τέτοια φιλία. Συγκινήθηκες με το που είδες τις σκηνές αυτές. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Όχι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Ήταν πολύ έτσι, καταλυτική όλη αυτή η εισαγωγή. Βλέποντας τις σκηνές αυτές, γύρισε το μυαλό μου σε ένα τηλεφώνημά του. Όταν σε γνώρισε, μου τηλεφώνησε και μου είπε «Φίλε, την πατήσαμε πάλι». Και μου λέει «Γνώρισα μια γυναίκα και έχω τρελαθεί». Το πάλι μου άρεσε. Όχι, το πάλι το είπε γιατί ήταν μια από τις λίγες φορές που ένιωθε πολύ ερωτευμένος. Στη συνέχεια βέβαια αυτό έγινε πολύ δυνατό, πολύ έντονο και ενώ ήξερα ότι είχε αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να ξαναπαντρευτεί, δεν πρόκειται να ξαναζήσει μια σχέση τόσο έντονη και συντροφική, το έκανε. Τι έγινε, τι ήταν αυτό που ανέτρεψε αυτή του την απόφαση. Πώς γνωριστήκατε, θυμάσαι? Τι ήταν το όλοι, τι ήταν αυτό που ανέτρεψε την απόφασή του. Τι ήταν αυτό που εγώ καταλαβαίνω, εγώ ένιωσα. Νομίζω ότι ήταν να γίνει, ήταν για πολύ καλό, ήταν ευλογημένη αυτή η συνάντηση. Τα τελευταία χρόνια, Άντζελα, ο Τόλης δεν μιλούσε. Μιλούσε ελάχιστα, δεν έδινε συνεντεύξεις. Τον πλήγωσε κάτι και απομονώθηκε. Νίκο, δεν ξέρω αν πρέπει να πω αυτά που θα πω. Αλλά δεν τα πω και τώρα. Πότε να τα πω? Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε σιωπήσει και εγώ και ο Τόλης. Τώρα που έφυγε από τη ζωή, μπορώ να πω που έχει φύγει, κι ας είναι πάντα εδώ, ότι ναι, πληγώθηκε. Πληγώθηκε από τη χώρα του, από την πολιτεία, από το νομικό μας σύστημα, από το δικαστικό σύστημα. Πληγώθηκε από πολλές αδικίες που έγιναν εις βάρος του. Πληγώθηκε από τους δημοσιογράφους, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα δελτία ειδήσεων, από τις εκπομπές που γινόντουσαν, που άλλοι σεβάστηκαν, αλλά και πολλοί άλλοι δεν σεβάστηκαν τι ήταν ο Τόλης και πόσα είχε δώσει με την ψυχή του, στο χώρο του, αλλά και στους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος που τώρα ναι θα το πω, κι εγώ ακόμη δεν το ήξερα αυτό καλά-καλά. Και όταν έφυγε, ερχόντουσαν συνεχώς άνθρωποι που μου το έλεγαν, αλλά και στο καμαρίνι ακόμα. Πόσο έδινε σιωπηρά, βοηθούσε σιωπηλά όποιον είχε ανάγκη. Όποιον έχανε το σπίτι του και έδινε στην πληστηριασμό την επόμενη μέρα. Όποιο παιδί είχε πρόβλημα με το θέμα των εξαρτησιογόνων ουσιών. Τον έστελε στα καλύτερα για να μπορέσει να απεξαρτηθεί. Είναι παιδιά που σήμερα έχουν, ο ένας έχει οπτικό μαγαζί, ο άλλος έχει κάτι άλλο, οικογένεια. Βοηθούσε, βοηθούσε, βοηθούσε. Και σε σχέση με το χρήμα, ενώ ήταν από τους πιο ακριβοπληρωμένους, δεν είχε καμία πρακτική σχέση. Ήταν κοντά του άνθρωποι που τον αγαπούσαν πραγματικά δεν και μπορούσαν λίγο να τον βοηθήσουν να διαχειριστεί σωστά, πήγαινε καλά. Ήταν κοντά του άνθρωποι αρνητικοί που ήθελαν να τον εκμεταλλευτούν, δεν πήγαινε καλά. Όταν λοιπόν είχε ξεσπάσει αυτό το θέμα με το φορολογικό, με το και το φορολογικό. Λέω γιατί που έχουμε ακούσει πολλά τότε, που μας έχουν... Τότε έκανες και εσύ μια μεγάλη θυσία, γιατί παραιτήθηκες, ήσουν υπουργός και παραιτήθηκες. Νίκο, αυτό το θέμα ήταν 10 χρόνια πριν στα δικαστήρια. Το πώς και γιατί το έβγαλαν και ο πολιτικός κόσμος τότε... Ναι, θέλω να το πω, το πιστεύω μέσω των δημοσιογράφων ότι ξαφνικά ο σύζυγος της Άντζελας, ο Τόλης Βοσκόπουλος της πολιτικού, ήθελα να πούν τότε βέβαια, χρωστάει όλα αυτά στην αφορία, λες και ήταν πρωτοφανές. Αυτό που το 2004 που μου ζήτησαν να κατέβω βουλευτής, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν αυτό. Έχει φορολογικά δικαστήρια. Μήπως ενοχλεί αυτό?
Όχι σε καμία περίπτωση, Άντζελα. Δεν υπάρχει οικογενειακή καταδίκη. Και τα οποία φορολογικά δικαστήρια είμαι σε θέση να ξέρω, γιατί μιλούσα πάρα πολύ με τον Ντόλι και το γνωρίζεις, ότι ήταν η συνέπεια ενός διαζυγίου κατ' ουσίαν. Και να το πούμε τώρα λοιπόν. Αυτό ήταν. Ήταν η συνέπεια ενός διαζυγίου με άσχημο τρόπο. Διαζυγίου που το έβλεπα, το ζήσα και εγώ κοντά του. Και ήταν και η συνέπεια. Λόγω της αφέλειας αγωγικά αγνότητας, που αυτό είναι ένα αμάρτημα τελικά απέναντι στον εαυτό μας του Ντόλι, που είχε μια παιδική ψυχή σε όλα αυτά, και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, που υπέγραψε ένα πληρεξούσιο και είπε «Διαχειριστείτε το όνομά μου και ό,τι κάνω όπως θέλετε». Δεν πληρώθηκαν οι φόροι στο κράτος λοιπόν, από τα κέρδη που έβγαζαν από τις δουλειές που είχαν αναλάβει, δεν πληρώθηκαν και ο Ντόλις νόμιζε και γνώριζε ότι όλα αυτά ήταν τακτοποιημένα. Ποιος ευθύνεται, Νίκο, θα μου πεις, η αφέλεια και η αγνότητα ενός ανθρώπου ή το γεγονός ότι αθωώθηκαν εκείνοι για τους οποίους έγινε η αγωγή από την πλευρά του Ντόλι λέγοντας στην πολιτεία. Ελάτε να βρούμε το δίκιο, να πάρετε τα χρήματά σας που σας οφείλουμε, γιατί εγώ δεν ήξερα. Και αν και εγώ πρέπει να πάρω κάτι από αυτά που δούλεψα, να πάρω. Αντιθέτως, αθωώθηκε η άλλη πλευρά με το εξής, με την εξής δικαιολογία. Ότι αυτός ο άνθρωπος που ζητάει χρήματα τώρα από την οικογένεια δεν ξέρει τι λέει. Άρα δεν έχει σώας ακριβώς τα σφρένας, δηλαδή μέχρι έφτασε στο σημείο να πούν για να αθωώθησει η άλλη πλευρά. Από αυτή τη δικαιοσύνη που δεν είναι δικαιοσύνη αυτό το κομμάτι της, τολμώ να το πω γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που δεν κάνει καλά τη δουλειά της, ενώ σέβομαι απολύτως το θεσμό της δικαιοσύνης σαν θεσμό. Αθωώθηκαν με αυτό το επιχείρημα και ρωτώ εγώ. Αφού λοιπόν αθωώθηκαν γιατί ο Ντόλις δεν ήξερε τι έλεγε, τότε γιατί μετά έγινε ειδική ομάδα για να γράψει ό,τι ποσά μπορούσε να κατεβεί στο κεφάλι τους. Και κυνήγησαν τον Ντόλι αλίπητα, του έβγαλαν ένα ποσό που ούτε ήξερε από πού ερχόνταν. Αθώωση από τη μία, καταδικασία στο Ντόλι. Αποτέλεσμα, όλη του η περιουσία κατασχέθηκε από το κράτος. Αυτοί λοιπόν που λένε κάποιοι πολύ ελάχιστοι ευτυχώς ότι ο Ντόλις έκλεψε το κράτος, αντίθετα θα πούμε. Το κράτος του πήρε όλη του την περιουσία από μια κακοδικία που έγινε, γιατί περί αυτού πρόκειται και κάθε φορά. Ξέρεις τι μου λέγανε επειδή ήμουν πολιτικός. Δεν ήθελα να πιστέψει κανείς ότι εγώ εκμεταλλευόμουν, αν θέλει, τη θέση μου να και πω. Γι' αυτό παραιτήθηκες. Να πω, βοηθήστε, λύστε το πρόβλημα, να έρθουμε σε μια συνεννόηση. Πολλά για να πουδά τα πούμε τώρα, γιατί είναι πολλές. Ως κάποια άλλη στιγμή όλα αυτά τοποθετηθούν πραγματικά πάνω στο τραπέζι για το παζλ, όπως ήταν. Αλλά εκεί λοιπόν, σε αυτή τη στιγμή, έπεσαν σαν τα κοράκια κάποιοι να τον φάνε. Από τότε λοιπόν ο Ντόλις είπε, εγώ που βοήθησα τόσο πολύ τα κανάλια στην αρχή τους και έβγαινα χωρίς να πληρώνεται, χωρίς τίποτα και έκανα αυτές τις τεράστιες επιτυχίες και τα νούμερα, δεν ζήτησα ποτέ τίποτα. Λίγο ανθρωπιά, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια ζητάω. Και δεν την είχα, άρα δεν θέλω να μιλήσω μαζί σας. Δεν θέλω. Και έλεγε πάντοτε όμως ότι δεν φταίνε όλοι, φταίνε κάποιοι. Αλλά όπως έχω πληγωθεί τώρα, δεν μπορώ να βγω και να μιλήσω. Και το έκανα αυτό γιατί εσείς. Με τη δουλειά του από εκεί και πέρα, ευτυχώς, με έναν τρόπο που εκείνος μόνο ήξερε. Πάμε λίγο να δούμε σε αυτά τα οποία είπε η Άντζελα Γκρέκο. Είναι απίστευτα. Λέει αυτή η κακοδιαχείριση που έγινε, είχε υπογράψει και του κάνανε κουμάντο στα όλα. Του πέραν τα λεφτά, του δεν πληρώνουν τους φόρους. Στο ένα δικάστηκε και στο άλλο οι άλλοι αθωώθηκαν. Κακοδικία, κατήγγειλε κακοδικία. Είναι απίστευτα τα όσα αναφέρονται. Και που για πρώτη φορά ξέσπασε και τα είπε. Για πες μας, τι τηλεθέαση έκανε ο Χατζη Νικολάου. Η κυρία Γκρέκο μπορεί να τα είπε, πάλος δεν τα ακούσανε πολύ. Για πες μας. 8%. 8%. Στο δυναμικό, βέβαια. Τι λες τώρα, 8%, ναι. 8%, τους έχει περάσει και το Love Island και οι πρωταγωνιστές των Α. Μάλιστα. Που υποτίθεται ήταν μια συνέντευξη που τα έλεγε όλα. Ναι, αφού είπε τα πάντα. Μίλησε για όλα. Μάλιστα.